Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε εδώ από την γωνίτσα μας που πάντα σας καλωσορίζω σε αυτό το βίντεο. Με βολεύει πολύ διότι είναι απέναντι το τζάμι και έχει ωραίο φωτισμό, οπότε δεν χρειάζεται να ανοίγω φώτα. Γι' αυτό κάθε φορά με βλέπετε από εδώ. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 3 Οκτωβρίου και... Τι να σας πω, παιδιά, καλό μήνα, δεν ξέρω πότε μπήκε Οκτώβριος, δεν ξέρω πότε τελειώσει Σεπτέμβριος, πραγματικά, καλό μήνα εύχομαι, με υγεία, καλό φθινόπωρο, που εντάξει, τώρα μπορώ να πω ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα εδώ στη Ρόδο, διότι έχει αρχίσει και έχει αέρα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία το βράδυ, αλλά μην φανταστείτε, εγώ ετοιμάζομαι το μεταξύ να σας κάνω και ένα βίντεο με πρωινή φθινοπορεινή ρουτίνα. Αλλά θέλω να πιώσω και μία μέρα που να είναι έτσι λίγο να με... Δεν ξέρω, να μου το βγάζει αυτό. Γιατί άμα είναι σαν καλοκαίρι έξω, πώς θα κάνω εγώ πρωινή φθινοπορεινή ρουτίνα. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, κάθομαι εδώ τώρα με το Σελινάκι. Και σήμερα είπα να ξεκινήσω ένα βλογκάκι. Τύπου vlog θα το κάνουμε, όχι βίντεο, δηλαδή δεν θα σας το αναλύσω πάρα πολύ. Γιατί θα ήθελα να οργανώσουμε και να κάνουμε ένα μίνι ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα μου. Θέλω να βγάλω τα χειμωνιάτικα παπούτσια, τα χειμωνιάτικα ρούχα τα έχω βγάλει, αν και όλα έξω τα έχω σχεδόν, κάποια ψιλοπράγματα εννοώ, που κρύβω το καλοκαίρι. Και τα έχω ξεκινήσει ήδη, απλά και λόγω της κατάστασής μου το πάω σιγά σιγά. Λίγο κάθε μέρα κάτι κάνω για να μην κουράζομαι. Και σήμερα θέλω να βγάλω οπωσδήποτε τα χειμωνιάτικα παπούτσια που έχω και να βάλω μέσα καλοκαιρινά πέδιλα κτλ. Που έτσι κι αλλιώς δεν φοράω πια πέδιλα, έχω σταματήσει. Και σκέφτηκα να την κάνουμε μαζί αυτή τη διαδικασία. Χθες ο Ηλίας με βοήθησε να βγάλω όλα τα κουτιά πάνω, παπούτσια κτλ. Για να μην σκύβω πάρα πολύ. Και να τα φτιάξω εγώ σήμερα που δεν έχω πράγματα να κάνω το πρωί. Έχω έτοιμο φαγητό από χθες. Είχαμε φτιάξει με τον Ηλία παστίτσιο του Πετρετζίκη. Παιδιά, το παστίτσιο του Πετρετζίκη είναι όνειρο, είναι τέλειο. Το κάνει με φέτα και είναι φανταστικό. Θα σας το δείξω μετά το μεσημεράκι που θα τρώω. Οπότε έχω και έτοιμο φαγητό. Είμαι μια χαρά. Σκέφτομαι να βάψω και τα νύχια μου σήμερα. Αν τα βάψω, θα τα βάψουμε μαζί. Θέλω να τα κάνω έτσι ένα κόκκινο. Τα βάφω μόνη μου αυτή την περίοδο. Επίσης έχουμε κάποια καινούργια πράγματα στο παιδικό δωμάτιο που έχει μπει κουρτίνα, έχουν μπει τα κάδρα, δεν έχει έρθει κούνια, οπότε δεν μπορώ να βάλω την κουνουπιέρα. Γενικά αυτό το θέμα με την κούνια με έχει κουράσει πάρα πολύ. Έχω μιλήσει με το κατάστημα, όλο μου λένε από μέρα σε μέρα την περιμένουμε, ότι έχει έρθει Αθήνα και απλά περιμένουμε να μπει στις αποθήκες τους. Γενικά δεν βγάζω άκρη, να σας πω την αλήθεια. Εύχομαι μέχρι την Παρασκευή να έχει έρθει διαφορετικά. Θα κάνω χαμούλη, πραγματικά σας μιλάω. Την περιμένω από 15 Σεπτεμβρίου. Και με έχει κουράσει πάρα πολύ όλο αυτό. Δεν μπορώ να ετοιμάσω το δωμάτιο, γιατί εφόσον έρθει κούνια θέλω να πάρω και το παιδικό χαλί, γιατί θέλω να δω πώς θα τοποθετηθεί και τα λοιπά και πόσος χώρος μου μένει. Και καταλαβαίνετε, αυτό με πάει πίσω. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο παιδικό δωμάτιο, αλλά δεν θέλω να σας δείξω τίποτα. Δηλαδή πια από εδώ και πέρα θα τα δείτε όλα στο baby room tour που θα σας το κάνω όταν με το καλό έρθει και η κούνια και μπήκε η κουνουπιέρα του και είναι εντελώς έτοιμο. Κλαίω με τη Σελήνη έτσι όπως κάθεται. Δεν μπορώ με αυτό το σκύλι. Θα σας τη δείξω μετά. Αυτά λοιπόν, οπότε λέω να πάμε προς το δωμάτιο ντουλάπα και να δούμε τι έχω για δόσιμο, τι πρέπει να βγάλω έξω από χειμωνιάτικα. Εντάξει, δεν θα είναι κουραστικό. Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα θεωρώ, γιατί έχω κάνει ήδη τα πολλά. Μόνο τα παπούτσια κυρίως έχω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να βρούμε κουράγιο να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία που είναι η πιο βαρετή που υπάρχει μέσα στο χρόνο. Ποια είναι εδώ η Σελήνη? Τι κάνει η Σελήνη μου? Είσαι καλά? Σας έχω πάνω στο τρίποδο, γι' αυτό το πάω κάπως περίεργα. Είναι εδώ με το παιχνίδι της και την κουβερτούλα της. Έπλυνα τα καλύματα του καναπέ. Θα σας δείξω τι έχω κάνει. Γι' αυτό της έχω βάλει μια κουβέρτα. Τι έχω κάνει? Έχω πλύνει αυτά τα καλύματα εδώ. Πάρα πολύ βολικός αυτός ο καναπές που έχει αυτά τα καλύματα, γιατί όταν λερώνονται κατευθείαν τα πας για πλύσιμο. Τώρα θέλει λίγο να κάτσουν γιατί φαίνονται περίεργα. Και τα πήγα στο καθαριστήριο να μου τα κάνουν, γιατί δεν χωρούσαν εδώ στο πλυντήριο.
Και εδώ πέρα της έχω βάλει μια κουβερτούλα που θα την έχω μόνιμη εδώ για να κάθεται πάνω στην κουβερτούλα της να μην λερώνει. Αν και το σκυλί δεν λερώνει, πιο πολύ μου λερώνει όταν της κάνω τα πόδια με μωρομάντιλο και έπειτα έρχεται να ξαπλώσει τον καναπέ. Τότε μου το κάνει λίγο. Το κολό μου το κορίτσι. Που θα την ξαναπάω βόλτα πάλι μετά. Θα σας πω τι έγινε και γιατί θα την πάω βόλτα ξανά, ενώ έχουμε πάει ήδη την πρώτη μας βόλτα. Καταρχάς, εγώ είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρα. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο και το φωτισμό εδώ, για να έχουμε λίγο φως στο δωμάτιο που θα φτιάχνουμε. Είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρα γενικά με τα σκυλιά. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση όταν βγάζω τη Σελήνη, είμαι λίγο φοβητσιάρα. Δεν έχουμε αδέσποτα στη γειτονιά. Και ενώ την έβγαλα σήμερα το πρωί και δεν μου είχε ξανατύχει ποτέ, βρήκα ένα αδέσποτο και μου πήγε λίγο να. Οπότε. Καταλαβαίνετε, φοβήθηκα και τη γύρισα πίσω, οπότε το σκυλί δεν έκανε όλες τις ανάγκες της που έπρεπε, οπότε θα την ξαναπάρω πάλι μετά, γιατί φοβάμαι, δεν ήξερα ότι ακόμη κυκλοφορούν αδέσποτα, δηλαδή στη γειτονιά δεν είχαμε καθόλου, πραγματικά. Και εγώ φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω το κάθε σκυλί τι έχει, πόσο επιθετικό είναι, τι έχει περάσει και μπορεί να του βγει επιθετικότητα, καταλαβαίνετε, και είναι και θηλυκό το δικό μου, αυτό ήταν αρσενικό, φοβήθηκα λίγο, τέλος πάντων. Εδώ έχω αρκετά πραγματάκια, εδώ μέσα είναι τα παπούτσια μου, όπου έχω, αυτά εδώ είναι κάποια χειμωνιάτικα και κάποια που θέλω να δώσω και τα έχω βγάλει όλα εδώ πάνω. Και από κάτω έχω τα χειμωνιάτικα παπούτσια που είναι μέσα σε κουτιά, τα πολύ χειμωνιάτικα, δηλαδή μποτάκια κτλ. Οπότε τώρα θέλω να δω τι έχω για δώσιμο. Ελπίζω ο φωτισμός να είναι καλός. Εντάξει, αυτό το δωμάτιο δεν έχει και πάρα πολύ φως, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε από παπούτσια. Ελπίζω να μου σπάσει κανένα νύχι πριν τα βάψω. Που τα παπούτσια βασικά θέλω να βγάλω από αυτό εδώ το ράφι, από αυτά εδώ τα δύο θέλω να βγάλω τα πέδιλα και να τα βάλω μέσα στα κουτιά και να βγάλω τα χειμωνιάτικα. Τώρα δεν θέλω να σκύβω πάρα πολύ, οπότε θα τα κουμπάω όλα εδώ πέρα στο σκαμπό που έχω. Λοιπόν, έχω κάποια παπούτσια τα οποία είναι οπωσδήποτε για δώσιμο. Αυτά εδώ και αυτά εδώ, βασικά αυτά εδώ μην σας πω ότι είναι για πέταμα. Έχουν χαλάσει, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου πέδιλα, από τα αγαπημένα μου, αλλά έχουν γίνει χάλια, δυστυχώς. Έχουν γίνει χάλια. Αυτά δεν μ' αρέσουν γιατί έχουν πολύ χαμηλό τακούνι, δεν τα φοράω. Αυτά δυστυχώς χάλασαν και ήταν από τα αγαπημένα μου παπουτσάκια. Εδώ και τα δύο στις ίδιες αποχρώσεις, το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, θα τα βάζω κάπου ψηλά για να τα βάλω μετά και σε μία σακουλίτσα. Εντάξει, ίσως μου βοηθήσει και ο ηλίας το απόγευμα. Επίσης για δώσιμο πάνε και αυτά εδώ. Τα παπούτσια, κάτι παιδιλάκια, έτσι, έχουν χοντρό τακούνι, αλλά δεν κρατάει πολύ καλά αυτό, οπότε δεν τα έχω βολευτεί, θα τα δώσω. Γενικά, μην φανταστείτε, δεν τα έχω και πολύ, δεν τα έχω και πολύ με το... Βασικά δεν τα έχω φορέσει ποτέ αυτά, οπότε ας τα βάλω εκεί πάνω, δεν πειράζει. Γενικά δεν το έχω με το τακούνι, πάρα πολύ. Μποτάκια, αυτά εδώ τα μποτάκια μου που τα λατρεύω, τα είχα πάρει πέρσι από την Αθήνα, δεν τα αλλάζω με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Και αυτά πάλι παπούτσια χειμωνιάτικα, ψηλά, τα έχω βολευτεί τόσο πολύ αυτά τα παπούτσια, τόσο μα τόσο πολύ, αλλά θα πάνε στην ντουλάπα αυτά γιατί φέτος το χειμώνα δεν παίζει να τα βάλω τώρα με το μωρό, πολύ δύσκολο, μόνο αν βγούμε κανένα φαγητό το βράδυ με τον Ηλία, οπότε θα τα βάλω μέσα στην ντουλάπα και αυτά θα τα βάλω έξω διότι θα τα φορέσω σίγουρα. Ας βγάλουμε κανένα πέδιλο από εδώ, να σας φέρω πιο κοντά να βλέπετε. Θα βγάλω μερικά πέδιλα από το ράφι εδώ γιατί δεν θέλουμε πια τα πέδιλα, φτάνουν τα πέδιλα. Καλά δεν λέει η μαμά Σελήν? Εννοείται ότι είναι η Σελήν εδώ, δεν θα ήταν η Σελήν εδώ? Όπου είναι η μαμά είναι και η Σελήν. Καλά φορέσαμε πάλι τα πέδιλα, φτάνουμε για φέτος. Πάω να φέρω και ένα σουίφερ ώστε να καθαρίσω λίγο τα ράφια. Να πούμε και την αλήθεια, θα σας φέρω πιο κοντά ακόμα. Να πούμε και την αλήθεια, όλη η ντουλάπα μου είναι από τα IKEA. Εκτός από τη μισή από εδώ που τώρα τη βλέπετε ελάχιστα. Έχω να πω το εξής. Ότι χωρίς να βάζω πολύ βάρος, βλέπετε δηλαδή τώρα τι βάρος έχουν αυτά που βάζω, δυο παπούτσια να πούμε,
έχει λυγίσει. Ναι. Έχει λυγίσει και δεν μ' αρέσει αυτό. Έχει λυγίσει και δεν την έχω και πολλά χρόνια. Μποτάκια μαύρα, χειμωνιάτικα, με τακούνι. Αυτά συνήθως τα βάζω έτσι τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Τώρα πάνε για δώσιμο αυτές οι μπότες. Πάνε για δώσιμο, ναι. Διότι τις έχω αρκετά χρόνια και δεν τις φοράω. Λέω άσε θα τις βάλω φέτος, άσε θα τις βάλω φέτος. Ούτε καν. Έχω να τις βάλω, ουφ. Μόνο χώρο μου πιάνουν. Πραγματικά μου πιάνουν μόνο χώρο. Έχω κάτι γοβίτσες. Αυτές να σας πω την αλήθεια, λέω να τις δώσω. Βασικά τι γίνεται, αυτή ήταν μία απλή μαύρη γόβα από τα Pull & Bear και εγώ πάνω της έβαλα αυτό εδώ το μπομπομ για να της κάνω έτσι το κάτι διαφορετικό. Δείτε αυτή εδώ τη φουντίτσα που έχει, αλλά δεν ξέρω, έχω πάρει καλές γόβες. Μου είχε πάρει ο Ηλίας του Αγίου Βαλεντίνου κάτι υπέροχες μαύρες γόβες, οπότε δεν νομίζω αυτές ότι θα τις ξαναβάλω, να σας πω την αλήθεια. Δεν νομίζω. Παιδιά, θα τις δώσω. Θα τις δώσω. Δεν. Οπότε θα βάλω μέσα στο κουτί κάποια καλοκαιρινά παπούτσια. Ήδη είχα προσθέσει μερικά, σκεφτείτε. Αυτά τα κουτιά που σας δείχνω τώρα. Δύσκολη κατάσταση. Αυτά τα κουτιά που σας δείχνω τώρα είναι από τον Τζακίρι Μαλά. Επειδή είχα πάρει, όχι Τζακίρι Μαλά, συγγνώμη, από τον Καλογύρου. Επειδή κατά διαστήματα ψωνίζω από Καλογύρου, έχει κάτι μεγάλα κουτιά που βάζουν τα παπούτσια και είναι πάρα πολύ βολικά. Εγώ τα βάζω εδώ κάτω στην παπουτσοθήκη μου για να μην τα έχω όλα έξω. Εννοείται ότι έχω και άλλα παπούτσια, μην νομίζετε ότι τελειώνουμε τόσο εύκολα. Έχω και άλλα παπούτσια, αλλά τα έχω στην παπουτσοθήκη, στην αποθήκη, γιατί τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Οπότε είναι από τα παπούτσια που δεν δίνω, γιατί τα χρησιμοποιώ συνέχεια και τα φοράω κάθε μέρα. Και θα τα κλείσω, το πρώτο κουτί τελείωσε. Πάμε στο δεύτερο που έχει πιο πολλά χειμωνιάτικα, συγγνώμη αν δεν βλέπετε τώρα καλά εδώ πέρα. Παπούτσια, αυτά εδώ τα Timberland με έχουν βολέψει τόσο πολύ στα ταξίδια. Είναι το καλύτερο παπούτσι, το καλύτερο. Και για κρύο και για τα πάντα, δεν ξέρω αν ταξιδεύετε πολύ χειμώνα, είναι το ιδανικό παπούτσι. Το κρατάω και το βάζω και στην παπουτσοθήκη μου μάλιστα. Όχι εδώ, το βάζω εκεί που είναι τα καθημερινά. Μποτάκια, υπέροχα μποτάκια που είχα πάρει από εδώ, από ένα τοπικό κατάστημα. Εννοείται. Βασικά μου τα έχει κάνει δώρο Ηλίας αυτά. Κάτι είχαμε, δεν θυμάμαι. Σε γενέθλιά μου νομίζω. Αυτό εδώ το μποτάκι το υπέροχο. Με αυτό το φανταστικό τακούνι. Εντάξει. Φοβερό τακούνι. Και το φοράω πάρα πολύ το χειμώνα. Και τώρα να σας πω είναι της εταιρείας Μάκης Κότρης. Απλά εγώ τα πήρα από ένα μαγαζί που έχουμε εδώ στη Ρόδο. Και άλλα μποτάκια που έχω βολευτεί πάρα πολύ είναι αυτά εδώ της εταιρείας Εξέ, κάπως έτσι, και αυτά από μαγαζί εδώ στη Ρόδο τα πήρα. Τα φοράω πολύ, αυτά και τα προηγούμενα τα φοράω συνέχεια. Και εννοείται ότι θα τα βάλω στην παπουτσοθήκη μου εδώ πάνω. Επίσης κάτι παλιά παπούτσια, χάλασαν αυτά. Α, όχι, καθάρισμα θέλουν. Είναι από Ζάρα, κάτι παπούτσια που μεγάλο, με τεράστιο πάτο θα τα δώσω. Τι γίνεται ρε παιδιά, αυτά ήταν μόνο τα παπούτσια μου. Ναι, γιατί έδωσα τόσα. Αυτά ήτανε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Τι άλλο έχουμε. Α, θα βάλω και τα ψηλέδωφα όσο μου έχει μείνει χώρος. Λοιπόν, έφερα και άλλο ένα παντοφλάκι από την αποθήκη που δεν το χρησιμοποιώ πια. Μέσα στο κουτί. Μου έχει μείνει πάρα πολύ χώρος, παιδιά. Τι γίνεται. Οπότε θα βάλω και αυτά τα παπούτσια εδώ αν είναι, εφόσον έχω περιθώρια ακόμα. Θα τα βάλω αυτά κάτω και αυτά πάνω. Τέλος με τα καλοκαιρινά, έκλεισε το κουτί. Έχω τώρα αυτά εδώ τα τακούνια, ας τα βάλω και αυτά εδώ μέσα. Κάποια τα έχω και στις ντουλάπες, να πω την αλήθεια. Αλλά
Ναι, τέλος πάντων. Κάποια τα έχω και μέσα στην ντουλάπα από εκεί που δεν βλέπετε εσείς. Έχω και εδώ κάτω. Έχω κάποια παπούτσια τα οποία επειδή είναι καλά, τα θέλω οπωσδήποτε μέσα στα κουτιά τους και δεν θέλω να τα έχω εξοκτεθειμένα σε σκόνη κτλ. Πολλές φορές μου έχετε πει, γιατί η Σοφία δεν βάζεις τζάμι έξω στην ντουλάπα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και όντως τα ήθελα και λόγω σκόνης και για να, εντάξει, είναι πιο όμορφο αισθητικά να τις κλείσω. Αλλά παιδιά δεν θα μείνει για πάντα έτσι. Οπότε δεν θα είναι πάντα ένα δωμάτιο ντουλάπα αυτό και δεν θέλω να επενδύσω και άλλα χρήματα. Γιατί θα πάνε χαμένα. Οπότε λέω, άστο έτσι τώρα όπως είναι και είμαστε μια χαρά. Έχω κάνει εδώ τώρα ένα χαμούλι βέβαια και πρέπει λίγο να τα καθαρίσω. Ό,τι μπορώ τώρα και ό,τι μπορεί μετά έτσι να με βοηθήσει ο Ηλίας. Θέλω να κάνω κάποια χαμηλά να τα ξεσκονίσω και μετά θα σας δείξω 2-3 ρουχαλάκια που θέλω να δώσω. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα την προηγούμενη φορά και γενικά κάνω ξεκαθάρισμα στα ρούχα 2 φορές το χρόνο. Αυτή τη φορά δεν έχω να δώσω κάτι, θα δώσω αργότερα το χειμώνα, εκεί προς το καλοκαίρι, να δούμε και τι θα μου κάνει και τι δεν θα μου κάνει, γιατί από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα μου κάνει. Η Σοφία έχει βάλει 12 κιλά, οπότε το σώμα μου έχει ανοίξει, αν και να σας πω την αλήθεια, από την κοιλιά και κάτω μου κάνουν τα παντελόνια μου, αλλά όχι τα τζιν. Οπότε δεν ξέρω αν θα ξαναμπω στα τζιν μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, θα σας δείξω σε λίγο τα ρούχα. Πάω να κάνω ένα γρήγορο ξεσκόνισμα και έρχομαι να σας δείξω κάποια ρουχαλάκια που θέλω να δώσω. Μετά σου λέει φθινόπωρο. Εγώ έσκασα, βέβαια έχω ανοίξει και τα φώτα. Λοιπόν, okay, θεωρώ ότι έχω κάνει καλή δουλίτσα. Πάμε να σας δείξω κάποια ρούχα που θέλω να δώσω. Θέλω να φύγουν από εδώ. Ένα λεπτό, να ξεσκονίσω τα κουτιά. Γιατί είναι ρούχα τα οποία δεν τα έχω φορέσει καθόλου. Αυτό το βίντεο είναι λίγο δύσκολο από θέμα κάμερας. Δεν ξέρω πώς να κρατώ την κάμερα, θέλω άλλο ένα άτομο. Ιδανικά. Λοιπόν, για δώσιμο έχω αυτή εδώ την μπλούζα. Αυτή εδώ μια ροζ. Τώρα κάποια παντελόνια. Αυτό εδώ που δεν μου μπαίνει πριν, θα μου μπει τώρα. Παιδιά, τι ρούχα είναι αυτά της My Protein, τα νούμερα. Απ' την ώρα και τη στιγμή που το πήρα δεν μου έμπαινε αυτό το κολάν. Extra small. Πολύ δύσκολο. Ένα κολάν πάρα πολύ παλιό, μαύρο, που ήταν αυτά το στυλ σαν παντελόνι. Εγώ το φορούσα αυτό στο γυμνάσιο, μην νομίζετε, έχω ρούχα από τότε. Οπότε δεν το έβαλα ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι και το δίνω. Και άλλο ένα κολάν το οποίο δεν μου αρέσει γιατί έχει και αυτά τα glitter εδώ. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Και σας είπα ότι το μεγάλο ξεκαθάρισμα θα γίνει προς το καλοκαίρι. Θα δω τι θα μου κάνει και τι όχι. Πού θα μπω, πού δεν θα ξαναμπω. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπω ξανά στο 34. Και έχω πάρα πολλά τζιν. Και αν συμβεί αυτό, εγώ τα περισσότερα ρούχα τα δίνω στη μικρή μου ξαδέρφη, οπότε πιάνουν τόπο. Και ναι, έχω και κάτι φουστίτσες που θα ήθελα λίγο να δω. Έχω μια δερμάτινη φούστα. Okay, άμα ξαναμπω καλό, δεν θα τη δώσω, θα περιμένω. Άλλη μια μαύρη στενή. Αυτές οι πολύ στενές φουστίτσες. Okay, ναι, μου αρέσει με μια γόβα, έχει και ένα σκίσιμο, είναι ωραία. Αυτή εδώ, να πω την αλήθεια, δεν την πολύ φόρεσα. Θα δω και φέτος που θα βγαίνω πάρα πολύ και θα αποφασίσω του χρόνου. Γελάω. Μία στενή φούστα. Ποιος τις φοράει ρε παιδιά ακόμα αυτές τις φούστες? Ποιος τις φοράει? Νομίζω ότι τζάμπα την έχω. Ας την κρατήσω άλλον ένα χρόνο και βλέπουμε. Είναι και extra small, δεν ξέρω αν θα ξαναμπω. Αυτή εδώ... No. No. Αυτή θα πάει κατευθεία για δώσιμο. Δεν το συζητάω καν. Και να έχω και 1-2-3 παντελόνια που θα ήθελα να δώσω, αλλά δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Θα σας δείξω μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ έχω τα τζιν μου. Τώρα σας τα έχω κάνει πέρα. Κανονικά τα βάζω αυτά μπροστά έτσι για να μην φαίνονται άσχημα. Όλα αυτά τα τζιν μου, παιδιά, είναι 34 και έχω και ένα, σκεφτείτε που είναι 32 γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό μου και πιάνε μέση. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπω σε αυτά τα τζιν. Δείτε πόσα τζιν είναι. Είναι πάρα πολλά. Έχω και πολλά ανοιχτόχρωμα και πολλά σκουρόχρωμα. Εάν ξαναμπω θα τα κρατήσω. Διαφορετικά θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι να δω τι θα μου κάνει και τι όχι. Θα δείξει. Λευκά. Παντελόνια.
γκρι παντελόνια. Γενικά έχω και πολλά παντελόνια και τζινάκια, τα οποία αυτά τώρα ούτε καν. Εδώ έχω βάλει μακριμάνικα, πουκάμισα και τα λοιπά, έτσι χειμωνιάτικα που τα είχα φτιάξει τις προηγούμενες μέρες. Τα μπουφάν μου εδώ πέρα όλα. Οκ, φόρμες από κάτω. Και τα παπούτσια έτσι κάπως είναι. Είναι αυτά εδώ που έβαλα τώρα. Μου μένει αρκετός χώρος. Βέβαια εκεί κάτω βάζω αυτά τα κουτιά. Έτσι, μπορούσα και όλα τα παπούτσια χειμωνιάτικα καλοκαιρινά τα έχω έξω. Αλλά δεν μου πάει τώρα να έχω την παντόφλα έξω, οπότε προτιμώ να τα έχω στα κουτιά τους. Εδώ από κάτω θα έχω αρκετό χώρο, γιατί είχα κάτι κουτιά και τα έβγαλα, τα πήγα στο σαλόνι. Και αυτά είναι που έχω να δώσω. Θα τα βάλω τώρα στις σακουλίτσες για να τα πάμε για δώσιμο. Τώρα ξέρετε, είναι και το νούμερο δύσκολο. Δύσκολο να βρεις κάποιον που να φοράει το ίδιο νούμερο. Εγώ με τη μαμά μου, ας πούμε, δεν φοράμε το ίδιο νούμερο δυστυχώς. Και δεν μου κάνουν τα παπούτσια της. Οπότε ναι. Και εδώ είχα βγάλει και πολλά χειμωνιάτικα, φούτερ και τα λοιπά. Τα έχω βγάλει όλα έξω και τις φόρμες μου και όλα. Γιατί αργότερα δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Οπότε καλύτερα τώρα, γιατί μόλις μπω στο μήνα μου, νομίζω θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση. Δεν σας είπα εγώ ότι δεν θα καταφέρω να πάω σήμερα τα νύχια μου. Δεν θα καταφέρω. Εξαιρετικό! Τέλειο, μόλις είπα να τα βάψω! Έσπασε! Και η αλήθεια είναι ότι τώρα με την εγκυμοσύνη τα νύχια μου έχουν δυναμώσει πάρα μα πάρα πολύ, λόγω φαντάζομαι που πίνω τόσες βιταμίνες, τα πάντα πίνουμε. Έφυγε. Ωραία. Εξαιρετικό. Πού να τα βάψεις, κοπελιά, τώρα? Πού να τα βάψεις, θα τα κόψω πιο κοντά απλά. Τέλος πάντων. Λόγω που το ότι πίνω τόσες βιταμίνες έχουν δυναμώσει πάρα πολύ τα νύχια μου. Και δεν σπάνε με τίποτα, δεν ξεφλουδίζουν, κρατάει το μάνο περισσότερο. Προφανώς κάποια βιταμίνη μου έλειπε πριν, γιατί μου σπάγανε για πλάκα τα νύχια. Τώρα πολύ δύσκολα να μου σπάσει νύχι, πάρα πολύ. Δηλαδή φτάνει σε αυτό το σημείο να μακρύνει και να σπάσει λίγο, που πριν με το παραμικρό σπάγανε. Τέλος πάντων, τα έχω βάλει όλα εδώ, σε δύο σακούλες. Στη μία έχω βάλει τα παπούτσια, στην άλλη αυτά τα λίγα ρουχαλάκια που έχω. Έχουμε και άλλα πράγματα για δώσιμο, τα οποία τα έχει ο Ηλίας στο αυτοκίνητο. Και αν είναι, θα τα πάρω και αυτά εκεί για να πάμε να τα δώσουμε άμεσα και να φεύγουν. Εντάξει, δεν είχα να δώσω πολλά πράγματα και σας είπα, το είχα κάνει πρόσφατα, οπότε δεν ήταν δύσκολο. Αυτά, έγινε και αυτό, τέλος η ντουλάπα, είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Τώρα τι θα μας κάνει και τι όχι είναι άλλο θέμα. Εν τω μεταξύ να σας πω, για όσους φτιάξατε, είδατε βασικά το προηγούμενο βίντεο με τη βαλίτσα του μευτηρίου, μου γράψατε αρκετές, η αλήθεια είναι ότι κάποια που παίρνω είναι χοντρά και τα λοιπά. Είδα κάτι τέτοια σχόλια και τα έλαβα υπόψη μου, οπότε έκανα κάποιες αλλαγές στη βαλίτσα μου, είναι η αλήθεια. Έβγαλα κάποιες ρόμπες, έβαλα κάποιες πιο λεπτές, έβγαλα κάποια, πώς τα λένε, νυχτικάκια, έβαλα κανένα ραντάκι. Γενικά η κάθε μία λέει αυτό που τη βόλεψε, προφανώς, για να με βοηθήσει. Άλλες μου λένε εμένα με βόλεψε το παντελόνι. Άλλη μου λέει εμένα δεν με βόλεψε το παντελόνι, γιατί πως να σε εξετάζουν οι γιατροί, ήθελα οπωσδήποτε νυχτικό. Οπότε λίγο δεν βγάζεις άκρη με το τι σου λένε γενικά. Άλλα θα σου πει μία μανούλα, άλλα θα σου πει άλλη, λογικό ότι βολεύει την κάθε μια. Οπότε και εγώ πήρα λίγο απ' όλα τώρα, για να δω τι θα βολέψει εμένα. Αλλά έβγαλα κάποια πράγματα που τα θεώρησα έτσι πολλά και... όχι πολλά, που τα θεώρησα χοντρά. Γιατί θεωρώ και μου είπατε κι εσείς ότι θα κάνει πολύ ζέστη μέσα. Και έκανα κάποιες αλλαγές στη βαλίτσα του μευτηρίου. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο και σας ενδιαφέρει, να πάτε να το δείτε. Είναι το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα με τα πράγματα που πήρα, που θα πάρω μαζί μου στο μευτήριο. Και εννοείται ότι στο γυρισμό θα σας δείξω τι με βόλεψε εμένα. Γιατί ακούω τόσα πολλά. Το ένα, το άλλο, για τα δώρα που σου δίνουν εκεί, ότι δεν χρειάζεται να πάρεις πάμπερς. Εν τω μεταξύ και κάθε κλινική είναι διαφορετική, γιατί μιλάω και με τις κοπέλες που είναι εδώ από τη Ρόδο και έχουν γεννήσει και μου τα λένε διαφορετικά. Γενικά δεν βγάζεις πολύ άκρη με όλα αυτά που θα σου πει κάθε μια κοπέλα, αλλά τι να κάνεις τώρα, είναι και τι βολεύει τον καθένα. Δεν το συζητάμε αυτό, οπότε μπερδεύτηκα αρκετά. Πήρα μια λίγο μεγαλύτερη βαλίτσα προφανώς από αυτή που σας έδειξα, γιατί δεν τα χωρούσε όλα.
Και ναι, και εννοείται ότι θα πάρει και ο άντρας μου μία, γιατί εγώ έβαλα τα δικά μου και του μωρού σε μία και ο άντρας μου θα πάρει και εκείνος μία μικρούλα, γιατί θα είναι και τις 3-4 μέρες όσες χρειαστεί να μείνω μέσα, θα είναι και αυτός μαζί μου. Εδώ στη Ρόδο επιτρέπεται να είναι και ο συνοδός και να μένει μαζί σου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε άλλες κλινικές λόγω της κατάστασης. Και εδώ. Τι γίνεται, Σελήνη, να σε δουν τα κορίτσια πάλι. Που όλοι συζητάνε και μου λένε πού θα αφήσω αυτό το κορίτσι που θα πάω στο μευτήριο και πού θα σε αφήσω και πού θα σε αφήσω. Πού θα το αφήσω το κορίτσι αυτό? Θα το αφήσω στους γονείς μου. Όλοι τώρα θα περάσουν. Τη Σελήνητσα, παιδιά, θα την αφήσω στους γονείς μου. Τους λατρεύει. Συμφώνησες? Τους λατρεύει. Θα βγεις στην τηλεόραση τώρα. Σταμάτα καλέ, μιλάμε στην κάμερα τώρα. Περίμενε, μιλάω στην κάμερα. Τους λατρεύει, έχει μείνει μαζί τους αρκετό καιρό και όταν λείπουμε έτσι για 2-3 μέρες πάλι εκεί. Γενικά είναι σαν δεύτερο σπίτι της, γιατί καθημερινά είμαι στη μαμά μου, γιατί μένουμε δίπλα. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όσο καιρό και να την αφήσω εκεί, θα έρθει και ο αδερφός μου έτσι κι αλλιώς. Ο έρωτας της, παιδιά, με τον αδερφό μου. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πράγμα που ζει με τον αδερφό μου, σε εμάς δεν το κάνει. Είναι μεγάλος έρωτας, μεγάλος. Και θα έρθει και ο αδερφός μου, θα έρθει ο Ιωάννης. Να δεις τον Ιωάννη σου μετά από τόσο καιρό. Είναι ο κορίτσι. Οπότε ναι, στους γονείς μου θα μείνω, σε εμείς είμαστε στο μαιευτήριο. Που περνάει πάρα πολύ καλά εκεί και χαίρεται. Εδώ την είχαμε αφήσει ένα μήνα όταν πήγαμε Αμερική. Τίποτα δεν έπαθε το σκυλί, ίσα ίσα. Είχε καλοπεράσει, την είχαν κακομάθει. Αφήστε, αφήστε. Λοιπόν, μου είπαν το εξής, ότι γιατί είμαι τόσο κίτρινη ρε παιδιά, τι γίνεται, μισό λεπτό, που είμαι πάρα πολύ κίτρινη. Εδώ νομίζω ότι είμαι οκ. Okay. Μου είπαν κάτι και με άγχωσαν, ότι λέει τα ρούχα του μωρού, επειδή τα έχω πλύνει από τώρα, που θα γεννήσω περίπου σε 1,5 μήνα, ότι δεν είναι καθαρά μέχρι την ώρα και σωστά αποστηρωμένα μέχρι την ώρα που θα γεννήσω και πρέπει να τα ξανακάνω πάλι 2 εβδομάδες πριν. Λέω, αποκλείεται να μου το είπαν τώρα αυτό εμένα. Αποκλείεται, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κάτσω πάλι όλα τα ρούχα να τα βγάλω έξω, λέει, και να τα σιδερώσω 2 εβδομάδες πριν. Εγώ, παιδιά, το θεωρώ περιττό. Λίγο υπερβολή όλο αυτό. Σας παρακαλώ, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γιατί θα τρελαθώ. Δηλαδή, εγώ τα έχω πλύνει τώρα που έχουμε 1 Οκτώβρη τα έπλυνα περίπου, 30 Σεπτέμβρη, και γεννάω μέχρι 25 Νοέμβρη. Δηλαδή πρέπει να τα ξανασιδερώσω, γιατί μου είπαν ότι δεν ισχύει η αποστήρωση και πρέπει να τα σιδερώσω ξανά. Ναι, αλλά είναι πλυμμένα καθαρά μέσα στα συρτάρια τους, δεν τα πιάνει κανείς, δεν ανοίγω τα συρτάρια, δεν μπαίνει σκόνη, δεν μπαίνει τίποτα. Σας παρακαλώ, γράψτε μου στα σχόλια κάτω, γιατί θα τρελαθώ, πραγματικά θα τρελαθώ. Για πείτε μου λίγο τη γνώμη σας. Δεν θα το αντέξω να ξανασιδερώσω τα πάντα πάλι, σεντόνια, πάνες, αγκαλιάς και όλα αυτά. Όλα αυτά, γράψτε μου, θα περιμένω, πραγματικά θέλω τη βοήθειά σας, πότε πρέπει να ξανασιδερώσω τα ρούχα και αν πρέπει. Να και το παστίτσιο του Άκη, μισό λεπτό να σας το δείξω πιο καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό που έχει διαφορετικό, που ας πούμε η μαμά μου δεν το κάνει όταν κάνει παστίτσιο, είναι ότι έχει μέσα στα μακαρόνια από κάτω, έχει φέτα. Που αυτό το κάνει πεντανόστιμο, σκεφτείτε ότι έχει φέτα από κάτω και τυρί από πάνω, είναι πιο βαρημένο. Αλλά εύκολο, ωραία συνταγή, εμείς κάνουμε και την μπεσαμέλ μόνοι μας και τα λοιπά. Και εμένα το παστίτσιο βασικά είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Είναι βαρύ σαν παστίτσιο, η μαμά μου το κάνει πολύ πιο ελαφρύ. Και γενικά του Άκη τα φαγητά είναι έτσι μπαμπάτσικα να το πω. Αλλά είναι παντανόστιμο και μένει το αγαπημένο μου φαγητό, γιατί μένει και τις επόμενες μέρες και μπορείς να τρως και 1-2 μέρες. Δηλαδή είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά μένει ρε παιδί μου να έχεις να τρως για 2-3 μέρες. Εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι το παστίτσιο και τα γεμιστά. Αυτά να μου δίνεις κάθε μέρα και δεν έχω πρόβλημα. Και μακαρόνια σκέτα δηλαδή, δεν έχω θέμα. Τα λατρεύω. Εν μεταξύ ο Ηλίας έχει κόψει το παστίτσιο σε κάτι κομμάτες τεράστιες. Δεν είναι αυτό κομμάτι. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο. Και επειδή λείπει και η μαμά μου τώρα και είμαι μόνη μου, το μεσημέρι τρώω μόνη μου και τα λοιπά, λέω καλή ιδέα να φτιάξουμε ένα παστίτσιο, να έχω να τρώω. Θα φάω και το βράδυ, θα φάω και αύριο, θα φάω και αύριο το βράδυ. Και αν μείνει κάτι, μήπως το βάλω κατάψυξη. Θα σκεφτώ σήμερα, μήπως βάλω 2 κομμάτια στην κατάψυξη, το ξεπαγώνεις και τρως. Στα σακουλάκια αυτά που σας έχω δείξει του IKEA που έχω, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Και
και μια χαρούλα. Λοιπόν, κάθομαι στον υπολογιστή και κάνω λίγη δουλίτσα εδώ πέρα. Προσπαθώ να βγάλω άκρη με ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, έφαγα πεντανόστιμο, το παστίτσιο. Πιο ωραίο μου σου πω και από χθες που το ψήσαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ λέω να κλείσω αυτό το βίντεο για να σας το κάνω και edit, να το δείτε. Θα ήθελα να μου πείτε τι βίντεο θα θέλετε να δείτε έτσι στο κανάλι μου. Τι θα σας ενδιέφερε να δείτε από εμένα αυτή την περίοδο. Θέλω κάποια στιγμή να σας κάνω ένα morning routine που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Σίγουρα θα έχουμε το baby room tour μόλις έρθει η κούνια. Αλλά έτσι θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, κάτι που θα θέλατε να δείτε από εμένα. Θέλω να πάω και στα IKEA επίσης και θα σας πάρω μαζί μου. Ακόμη δεν έχω πάει να πάρω τις θήκες εκείνες που σας έλεγα ακόμα. Και ενώ μου είπε μια κοπέλα ότι υπάρχουν εδώ στη Ρόδο και να πάω να τις πάρω, οπότε σκέφτομαι έτσι να κάνω και ένα βιντεάκι εκεί, να πάμε να δούμε τι καινούργια προϊόντα έχουν φέρει και ίσως τώρα που είναι και φθινόπωρο έχουν φέρει και άλλα ωραία πραγματάκια. Για εδώ πίσω ήθελα να πάρω, να βγάλω τα Pampas Grass και να πάρω κάτι πορτοκαλοκόκκινα φυτά που βγάζει, που έχει τώρα, ψεύτικα, που έχουν τώρα στα καταστήματα και είναι φθινοπορεινά. Δεν ξέρω αν έχει το IKEA. Δεν θέλω να παραγγείλω όμως γιατί θα αρχίσουν να έρθουν. Θέλω να πάρω έτσι τέτοια φυτά, δεν ξέρω, ίσως έχει στα τζάμπο, θέλω να πάω και τζάμπο, πολύ καιρό το λέω τώρα. Οπότε, ναι, έχουμε αρκετά πραγματάκια να κάνουμε μαζί, θα πάμε και IKEA, θα πάμε και τζάμπο, έχουμε διάφορα. Αυτά λοιπόν, θα περιμένω να μου πείτε έτσι, αν θέλετε να δείτε κάποιο βιντεάκι συγκεκριμένο από εμένα. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βλογκάκι, φιλάκια πολλά!